Ζηλεύουν. Ναι. Έλα μαϊμού, τουλάχιστον πήγαινε μια βόλτα τον Αντζελίτο. Α, εκνευρίζομαι όταν τον παίζεις αδιάφορη. Φινίτα. Πάρε τον Αρούρε από μπροστά μου, ε. Τον καημένο τον Αντζελίτο. Κανείς δεν τον αγαπάει. Ζήτησε από τον πρόεδρο και τη δασκάλα να τον καλέσω στην εκατονταετηρίδα. Και εγώ είπαν όχι. Ποια εκατονταετηρίδα? Αυτή που θα γιορτάσουν. Επέτειο, τα ρούσα. Καλά, το ίδιο είναι. Εσύ δεν έχεις ένα χούνινο παλτό? Θα τον βάλεις στο γιακά σου και κανείς δεν θα το πάρει χαμπάρι. Είσαι τρελός. Έλα, και μην ανησυχείς καθόλου. Ξέρεις, με τόσες νοστιμιές που ετοίμασε η μαμά μου, αποκλείεται να σου έρθει να τον φας. Έτσι και σε πιάσω. Έλα, βρε. Επίθεση, μαϊμού. Ένα κάδρο. Όχι. Γιατί? Μπορεί να μην τους αρέσει. Και αν δεν τους αρέσει? Είναι δύσκολο να διαλέξει δώρο για επέτειο. Πολύ δύσκολο. Mm. Πάρα πολύ. Λογικά πρέπει να έχουν απ' όλα στο σπίτι τους. Πετσέτες, τραπεζομάντιλα. Ναι. Και ατέρες. Το βρήκα. Έχω μια ιδέα. Έχεις υπόψη το παζάρι? Ναι. Αυτό που είναι στη γωνία. Έχει ωραία φλιτζάνια τσαγιού και καφέ από κινέζικη πορσελάνη. Πολύ φτηνά. Αλήθεια? Ναι. Μπορεί να πάω να τα αγοράσω τότε. Ωραία. Και αν μείνουν χρήματα, παίρνω και κάτι άλλο. Καλό ακούγεται. Πολύ ωραία. Πολύ καλή ιδέα. Μίκα, πρέπει να είναι πολύ όμορφα να γιορτάζεις τόσο πολλά χρόνια γάμου, έτσι. Κάποτε ήθελα να γιορτάζω μια εβδομάδα γάμου. Είναι το όνειρό μου. Μια εβδομάδα. Κι εγώ το ίδιο. Τι λέτε, κουρέλες. Η Βέλες αποκλείστηκε από το κύπελο και ούτε στο πρωτάθλημα θα τα πάει σίγουρα καλά. Ναι, και τα πάει καλά η Ροζάριο Σέντρελ. Τι μας λες, ρε Αξέλ? Ζηλεύετε, αγόρι μου, δεν έχετε παίκτες. Α, όχι, και τι είναι ο Βελεφέρο? Ω, Βελεφέρο, α, φοβηθήκαμε τώρα. Συγκρίνε το Βελεφέρο με το Νιούλ Σεντράλ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Έχεις ιδέα? Φαντάζεσαι τόσους οπαδούς να τραγουδάνε? Αυτή η μουσική χαϊδεύει τα αυτιά σου. Είμαστε πρωταθλητές. Everybody, είμαστε heaven. Τι έπαθε αυτή και έγινε έτσι? Κάμψη η Ράξελ και δώσ' μου έχεις. Την ψώνησε. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ανδρέα, τι θα κάνω με τα παιδιά μου? Ποια παιδιά? Κοίτα, αν δεν βρω αγόρι δεν θα βρω σύζυγο. Και αν δεν βρω σύζυγο, πώς θα κάνω παιδιά? Θέλω να γίνω μαμά. Σοφία, μην το βάζεις κάτω. Όπως λέει και η γιαγιά μου, άλλο και κάποιο κορόιδο θα βρεθεί. Τι θες να πεις δηλαδή? Εγώ, ότι για κάθε κορίτσι υπάρχει το αντίστοιχο αγόρι. Κατάλαβες? Ναι. Πρέπει να δεις τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά. Ό,τι έγινε τελικά ήταν χρήσιμο. Ναι, ήταν χρήσιμο για να καταλάβω ότι είμαι τέρας. Όχι, Σοφία. Με ένα σμπάρο έχουμε δύο τριβόνια. Σβήνουμε τον Τόμας και τον Άξελ, τον Κάροτ και τον Καστόν γιατί τους αρέσει η Ροξάνα και ποιος μένει? Ο Φέντε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να τον γοητεύσει στο πάρτι. Ανδρέα, το, δεν μπορώ σου λέω. Όχι. Θα βρει σίγουρα αγόρι. Σου το λέω εγώ, η Ανδρέα Νοεμή Κουτσιούφο. Τι τύπος γυναίκας να αρέσει στο Φέντε? Αγαπούλα. Έλα. Θα πεθάνουν όλοι. Ναι, πώς να μην πεθάνουν με τόσο άρωμα. Α, τι κυνικός που είσαι. Αγαπούλα. Τι. Φαντάζεσαι την έκπληξη του Προέδρου όταν θα δει το δώρο μας? Α, ναι. Όταν πρόκειται για δώρο, επιτίονται μας μοιάζουν τα λεφτά, ε. Θυμάσαι όταν ήμασταν ερωτευμένοι? Τότε που ήσουν το αγόρι μου, θυμάσαι? Θυμάσαι, αγαπούλα μου, τι καλά περνούσαμε τα δυο μας. Θυμάσαι, αγαπούλα μου, τότε που πηγαίναμε βόλτες χεράκι χεράκι, που πηγαίναμε βαρκάδες στο φεγγαρόφωτο. Πόσα φυλάκια δίναμε στα χυλάκια μου. Θυμάσαι, αγαπούλα? Α, τι καλά που ήταν τότε όλα. Και τώρα τι έμεινε από τα νιάτα μας? Εμένα μου έμεινε μια φράση. Ποια? Ότι αγάπη είναι τυφλή, αγαπούλα. Πού δεν λες κάτι σημαντικό? Έλα μωρέ, αγαπούλα μου. Σε πειράζω και σε τσιμπάς. Ακόμα και ένα μπουκάλι άρωμα να φοράς, ακόμα και αν δεν είσαι η μισή κόσμος, για μένα θα είσαι πάντα η αγαπούλα μου. Και αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αγάπη μου.
Θα σκάσω, θα σκάσω. Α, αγάπη μου. Και τώρα ήρθε τη στιγμή να στέψω τη βασίλισσά μου. Και τώρα χορός. Άντε, δεν τι περιμένεις. Δεν ξέρω, αντιδρεύομαι. Θέλεις να σου τον αρπάξει κάποια άλλη? Θα αφήνω για αργότερα. Ναι, όμως έτσι θα μείνεις μόνη σου για πάντα. Ρέτα, γιατί σταμάτησε τη μουσική? Δείτε, σταθείτε, σιγά. Δεν μπορούμε να χορεύουμε όλη τη νύχτα. Τα παιδιά έχουν μια ιδέα. Να κάνουμε μηνύσεις. Όλοι όμως, και οι μεγάλοι επίσης. Ναι. Και εμείς μαζί. Γιατί δεν παίζετε εσείς να μας αφήσετε να μιλήσουμε με την ησυχία μας? Ναι. Όμως. Σωστά. Εξάλλου έχουμε και μία έκπληξη. Ναι. Υπομονή. Έκπληξη. Τι είναι? Εγώ θα κάνω την πρώτη μίμηση. Εγώ. Τα ρούσα. Συγγνώμη. Τι θες? Θα μιμηθούμε την κυρία Αντζέλικα και τον κύριο Δεν είναι κούκλα, αγάπη μου. Αγαπούλα. Μπορεί να μην αρέσω σε σένα, αλλά αρέσω σε άλλους που μου φωνάζουν στον δρόμο. Και σου λένε αντίο γιαγιάκα. Τώρα πρέπει να γελάσω εγώ. Καλά, θα κάνω λοιπόν μια άλλη μίμηση. Μαντέψτε ποιον. Για να δούμε. Σοφία, μ' αρέσεις πολύ. Είμαι τρελός για σένα. Ποιος είμαι? Και πού δεν να ξέρουμε? Καλά, πώς δεν ξέρετε? Εσένα μιμούμε. Καλά, τρελάθηκες, τελείωσες. Λοιπόν, και τώρα η έκπληξη. Τι μουσική, παρακαλώ. Ωραία. Μα τι είναι? Σας παρουσιάζουμε τη Λία Κροσέ. Γεια σας, μωρά μου. Δεν είναι κανείς, ε. Ωραία. Ω, κοίτα. Σκυλάκι, έλα εδώ. Αυτό για σένα. Πάμε. Γεια σου, με κοίτα με τα ωραία σου. Ναι, με τα ρεζιλίκια. Α, Κάρο, γιατί το λες αυτό? Μια χαρά τα πήγε η μαμά σου, απίθανη. Ναι, ναι. Έλα, ωραία. Μπράβο. Πολύ καλή η Μέγα, ε. Φέτε δεν είναι κούκλα η Σοφία? Ναι, κουκλίτσα είναι. Ωραία, σας αφήνω γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε να πείτε πολλά, λοιπόν, γεια. Πέντε, έχεις κορίτσι? Όχι. Μπορώ να σου πω όμως γιατί σε εμπιστεύομαι. Σοβαρά? Ναι, είσαι καλό κορίτσι, όμορφο και ήσυχο. Η αλήθεια είναι ότι σε συμπαθώ πολύ. Γι' αυτό θα σου το πω. Μ' αρέσει κάποια, αλλά δεν ξέρω. Είναι πολύ μικρή. Τι ηλικία έχει? Εσύ πόσο χρονών είσαι? Περίπου 11. Α, όχι, η Ειρήνα είναι μεγαλύτερη. Μα η Ειρήνα, τι σχέση έχει η Ειρήνα? Η Ειρήνα είναι το κορίτσι που μου αρέσει. Σε παρακαλώ. Όχι. Όχι. Τα ρούσα μην επιμένεις. Εμείς όλοι εδώ διασκεδάζουμε και η καημένη μαϊμού είναι μόνη της στη λέσχη. Τουλάχιστον άσε με να πάω να δω. Όχι, τα ρούσα δεν μπορείς να βγεις μόνος τέτοια ώρα. Πρόεδρε, θα μου κάνεις παρέα. Τα ρούσα είναι το πάρτι μου. Όχι. Ρατζέλιο, μην ανησυχείς, θα πάω εγώ μαζί του. Ωραία, θα έρθω κι εγώ. Άντε, πάμε. Άντε, τι περιμένετε, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, έτσι, πάμε και εσύ. Πού θέλεις να πας, όχι? Ναι. Τα λέμε σε λίγο, Τι θα το κάνουμε το σκύλο? Θα τον αφήσουμε εδώ, στη λέσχη μας. Μπορούμε να τον βάλουμε στο υπόγειο. Ωραία. Είμαστε σπουδαίοι. Διατρώμητε τα μπάδων την πλάκα τους τώρα. Θα λυπηθούν πολύ και θα χάσουν στο παιχνίδι. Να είσαι σίγουρος, Ναι. Τίποτα. Δεν είναι ούτε στη σοφίτα ούτε στο πίσω δωμάτιο. Όχι, ξέρω. Θα είναι στα ποδητήρια. Όχι, τα ρούσα, έλα. Τα ρούσα. Μα θα ξανάρθω. Τα ρούσα, έλα. Μα τι συμβαίνει, μπαμπά? Τίποτα. Έψαξα παντού, αλλά δεν είναι πουθενά. Τι είπες, κύριε Λουτσέρο? Δεν είναι εδώ. Τα ρούσα. Η μαϊμού εξαφανίστηκε.